Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να συνδέσω με μια ερώτηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και ήταν το πρώτο, ας το πούμε, επιβεβαιωμένο θύμα, δεν ήταν εκείνος που παραβρέθηκε στην ΜΠΕΚΑ, στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης, όταν βρέθηκε στην Αθήνα. Αυτό λίγο μας κάνει να πιστεύουμε, ενδεχομένως να είναι και μεμονωμένες απόψεις αυτές, ότι ίσως ρίχνει λίγο τους τόνους. Έχετε μια τέτοια αίσθηση και εσείς και αναλαμβάνετε πλέον μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο να αποκαλύψετε μια αλήθεια που ίσως κρατηθεί? Μα την Μπέγκα, με συγχωρείτε, την Μπέγκα την είδαμε στους Φρυξέλλες. Όχι, δεν έχω καμία αίσθηση ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να υποβιβάσει το ζήτημα ή να κάνει κάποιο είδους συνδιαλλαγή με τον κύριο Μητσοδάκη και την κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, έχουν γίνει 340 έλεγχοι κινητών ευρωβουλευτών στο εργαστήριο που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μοναδικό κινητό που βρέθηκε να είναι μολυσμένο είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτοί οι 340 ευρωβουλευτές ήταν από διαφορετικές χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο η πατρίδα μας έχει πληγεί, η εικόνα της, από το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρακολουθούσε έναν ευρωβουλευτή και αρχηγό πολιτικού κόμματος. Αυτό τα λέει όλα. Mm-hmm. Πείτε μας, κατά την επίσκεψη της Επιτροπής εδώ στην Αθήνα δηλαδή, τι διαπιστώσατε? Είδαμε και τη διχογνωμία που υπήρξε στην Επιτροπή, είδαμε και όλα αυτά που υπόθηκαν, ότι δεν δόθηκαν στοιχεία. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, ποια είναι η δική σας εικόνα ως μέλος Επιτροπής? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια Επιτροπή ανεξάρτητη, πραγματική εξεταστική Επιτροπή. Δεν είναι σαν τις δικές μας που το κάθε κόμμα βγάζει το πόρισμά του κτλ. Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Υποβάλλουμε λοιπόν μια σειρά από ερωτήσεις στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες με τους οποίους συναντηθήκαμε. Συγκεκριμένα, τον Ανδρουλάκη λέτε ότι τον παρακολουθούσατε για εθνικούς λόγους. Από την άλλη τη μεριά λέτε ότι είναι λάθος. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Αν ήταν εθνικοί λόγοι, τότε δικαίως παρακολουθεί το. Έπειτα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν παρακολουθήθηκε μόνο από το Predator, αλλά επίσης από την ΕΥΠ, αλλά έγινε προσπάθεια να παρακολουθεί και από το Predator. Το ίδιο έγινε και με τον κύριο Κουκάκη, τον δημοσιογράφο. Παρακολουθεί το από την ΕΥΠ, όταν το κατάλαβε, σταμάτησε η ΕΥΠ και ζήτησε εξηγήσεις, σταμάτησε η ΕΥΠ να το παρακολουθεί, άλλαξε η κυβέρνηση τον νόμο με τον οποίο η αρχή, η αρμόδια, ήταν υποχρεωμένη να τον ενημερώσει ότι παρακολουθεί το, και συνέχεια άρχισε να τον παρακολουθεί το Predator. Άρα έχουμε μια συντονισμένη επιχείρηση. Έχουμε ένα κέντρο το οποίο παρακολουθεί και τους δύο. Αυτό ήταν ένα, και όχι μόνο αυτούς, αλλά κάνει τις παρακολουθήσεις. Όχι μόνο αυτό. Ρωτήσαμε γιατί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ήταν για τις παρακολουθήσεις, δεν κλήθηκε ο κύριος Κουκάκης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, ο πρώτος που βρέθηκε να παρακολουθεί του. Καμία απάντηση. Γιατί στην Επιτροπή αυτή δεν κλήθηκε ο Δημητριάδης, ο οποίος παρετήθηκε λόγω του σκανδάλου. Καμία απάντηση. Γιατί δεν κλήθηκαν οι επιχειρηματίες κύριοι Λαβράνος και Μπίτσιος, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της Ιντελέξα, της εταιρείας η οποία εμπορεύεται το Predator. Καμία απάντηση ούτε σε αυτό. Ρωτήσαμε 15 ερωτήσεις και φύγαμε με 30 ερωτήματα παραπάνω. Διότι είναι σαφές σε όλους ότι υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης ενός πολύ μεγάλου σκανδάλου. Οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές δεν είναι κουτόφραγκοι που μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Είναι άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Αν δείτε το πόρισμα, γιατί προχτές δόθηκε στην δημοσιότητα το προσωρινό πόρισμα από την αρμόδια εισηγήτρια, θα δείτε ότι είναι αναλυτικότατο, εμπεριστατωμένο. Είναι 15 σελίδες με πολλές λεπτομέρειες που καταγράφουν όλη τη διαδικασία και οδηγούν στο συμπέρασμα. Ναι. Ότι αυτό ήταν καθοδηγούμενο από ένα ενιαίο κέντρο που οδηγούσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θέλω να σας πω γιατί. Κοιτάξτε να δείτε, το Predator είναι ένα ακριβό σύστημα το οποίο το νοικιάζει η εταιρεία σε διάφορους. Κυρίως σε κυβερνήσεις το νοικιάζει, γιατί είναι ακριβό. Λοιπόν,
Το Predator, αν παρακολουθούνται 20 ή 30 άτομα, όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ενδεχομένως και πολύ παραπάνω, κάποιος πρέπει να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες που συλλέγει το Predator. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας ιδιώτης. Κανένας ιδιώτης δεν έχει τόσους υπαλλήλους να επεξεργάζονται αυτά τα στοιχεία. Αυτό το έκανε η ΑΕΠ. Είναι προφανές αυτό. Επίσης, βλέπετε τη σύνδεση αυτή άμεσα. Ορίστε. Βλέπετε, λέω, άμεσα τη σύνδεση αυτή. Βέβαια. Ένας ιδιώτης τι ζόρι τράβαγε να παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη. Υπάρχει κανένα τέτοιο. Και καλά τον. Κάποιο ζόρι τράβαγε. Γιατί τον παρακολουθούσε η ΑΕΠ την ίδια στιγμή. Ο Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, ερευνούσε οικονομικά εγκλήματα. Ρωτήσαμε. Αφού ερευνούσε οικονομικά εγκλήματα, πραγματικά οικονομικά εγκλήματα, τράπεζες κτλ. Κτλ. Γιατί ξαφνικά και τον παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Είναι ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δούλευε για ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό γινόταν στην πραγματικότητα. Είχαμε μια διεθνώς πρωτότυπη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις παράνομες υποκλοπές και παρακολουθήσεις. Η ΑΕΠ δούλευε για επιχειρηματίες και οι επιχειρηματίες νίκιαζαν το Predator για λογαριασμό της κυβέρνησης. Και τα λεφτά που έδιναν τα έπαιρναν μέσα από αναθέσεις, μυστικές αναθέσεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε, γιατί όπως γνωρίζετε η ΑΕΠ και το Κέντρο Τεχνολογίας, δηλαδή η ΑΕΠ μέσα στην ΑΕΠ, είναι τελείως αδιαφανής. Δεν γνωρίζουμε πού πάνε τα χρήματα με τα οποία τροφοδοτούνται. Αυτή είναι όλη η ιδέα. Επομένως, για μείνετε λίγο σε αυτό. Για πείτε για το κέντρο. Ορίστε. Για πείτε το πάλι αυτό που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή, λέτε και μέσα από τις ψηφιακές αυτές μεταρρυθμίσεις δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο πράγμα? Ξέρουμε τα πάντα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπήρχε, λέει, ένα κέντρο παρακολουθήσεων. Αλλά απλώς δεν ήμουνα εγώ. Εγώ, λέει, τι να κάνω, να κάθομαι μετά τη δουλειά να πάω στο κομπιούτερ μου και να παρακολουθώ? Ενδεχομένως ο ίδιος να μην έκανε φυσικά τη δουλειά. Το κάνανε οι από κάτω και του δίνανε αναφορά για τα θέματα που έκανε, που τον ενδιέφεραν. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπήρχε κέντρο παρακολουθήσεων. Αν υπήρχε κέντρο παρακολουθήσεων, και το παραδέχεται, έστω και ιδιωτικό ας πούμε, γιατί όλο αυτό τον καιρό η κυβέρνηση, οι ιδιωτικές αρχές, η δικαιοσύνη δεν έχουν κάνει τίποτα για να βρουν και να εντοπίσουν αυτό το κέντρο, το οποίο το ξέρουμε. Είναι η Ντελέξα, η εταιρεία που παρακολουθούσε. Τα γραφεία της δεν έγινε κανένας ουσιαστικός έλεγχος, προλάβανε και κρύψανε τα στοιχεία. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, τις οποίες έγραψα και προχτές, όλο αυτό το κέντρο παρακολουθήσεων της ΑΕΠ το φυγαδεύσανε σε ένα safe house, δηλαδή σε ένα ασφαλές μέρος, για να μην το βρει οποιοδήποτε έλεγχος θα γινόταν από τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης διαπιστώνει ότι γινόταν ένα έγκλημα, γιατί είναι παράνομες παρακολουθήσεις, αλλά δεν έκανε τίποτα όλο αυτόν τον καιρό για να το συλλάβει. Τι σας λέει όλα αυτά? Εμένα μου λένε, σαφέστατα, και δεν είναι μόνο σε μένα, αλλά είναι και αυτή είναι η εικόνα της Επιτροπής και αποτυπώθηκε καθαρά από το προσχέδιο που δόθηκε στη δημόσια προχτές, ότι πίσω από τις παρακολουθήσεις αυτές είναι η κυβέρνηση. Δεν ήταν κάποιος ιδιώτης. Δεν μπορεί να είναι ιδιώτης. Μάλιστα. Δεν μπορεί πρακτικά, δεν τον ενδιέφερε καθόλου να δει αν ο Ανδρουλάκης θα βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή, με τις επιχειρήσεις? Και πίσω από το Predator, λέτε. Διότι εκεί παραδέχεται ότι υπάρχει ένα παράνομο λογισμικό, παραδέχεται ένα παράνομο σύστημα που κάνει όμως κάποιες επισυνδέσεις που συμπτωματικά, όπως αναφέρθηκε και πριν εδώ, σε δύο άτομα την χάνει να είναι ίδιες με τη ΣΕΙΠ. Μα υπήρχε το σύστημα, ακούτε να δείτε πώς δούλευε. Γιατί το έχουμε ερευνήσει αρκετά αυτό. Ναι. Η ΕΕΠ μπορεί να πάρει άδεια για παρακολουθήσεις για 2 μήνες. Mm-hmm. Όχι για παραπάνω. Άντε το πολύ πολύ να πάρει και μία δίμηνη παράταση.
Και επίσης η παρακολούθηση από την ΕΕΠ αφήνει ίχνη στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στην αρμόδια αρχή, στα πρακτικά της εισαγγελίας που δίνει την έγκριση για τις παρακολουθήσεις κτλ. Άρα τι γινότανε. Στην αρχή παρακολουθούσε η ΕΕΠ, έβρισκε τα πρόσωπα με τα οποία το θύμα συνομιλούσε και μετά τόσο το ίδιο το θύμα όσο και τα πρόσωπα αυτά άρχισε να τα παρακολουθεί το Predator. Αυτή ήταν η διαδικασία, γιατί το Predator δεν αφήνει το ίδιο ίχνη ή αφήνει κάποια ίχνη φυσικά, γι' αυτό και εντοπίστηκαν, αλλά δεν δείχνει ποια είναι η πηγή. Άρα για να μην έχουν αφήσει στοιχεία και να μην τους βρούνε, βάζανε το Predator να παρακολουθεί. Είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και σας λέω και πάλι, ότι τόσο ο Κουκάκης όσο και ο Ανδρουλάκης παρακολούθησαν και από τα δύο συστήματα. Τώρα δεν είναι σύμπτωση ότι ο Κουκάκης ζητάει να μάθει αν παρακολουθείτε και αρχίζει και τον παρακολουθεί το Predator, αν παρακολουθείτε από την ΑΕΠ. Ούτε είναι σύμπτωση ότι ο Ανδρουλάκης επίσης γίνεται το ίδιο και με τα δύο συστήματα παρακολούθησης. Ούτε είναι επίσης τυχαίο ότι τόσο ο Ανδρουλάκης όσο και ο Κουκάκης δέχονται στο Predator, για το Predator, το ίδιο link μόλυνσης, επιμόλυνσης. Ξέρετε, σας στέλνουν ένα το οποίο το γράφει μήνυμα αυτό. Κάτι. Ναι, λοιπόν, το πατάς και αποτελεί συνένεση ουσιαστικά. Δέχτηκαν το ίδιο μήνυμα. Δηλαδή, και είναι τελείως διαφορετικές οι πηγές. Ο ένας είναι πολιτικός. Κύριε Κούλογλου, πείτε μας λίγο για αυτό που είπατε για την ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, για το ΚΕΤΙΑΚ. Θα μας κάνετε ένα σχόλιο γύρω από αυτό, το οποίο φαίνεται να είναι σοβαρό. Υπάρχει αυτό το Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο δημιούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε χωριστά, υποτίθεται για την τεχνολογική εξέλιξη της ΕΕΠ και την κυβερνοασφάλεια, τον κυβερνοπόλεμο κτλ. Οι μισοί υπάλληλοι της ΕΕΠ διώχθηκαν από την ΕΕΠ και έμειναν μόνο οι πιστοί. Αυτό το κέντρο εγκαταστάθηκε στην Αγία Παρασκευή, σε κάποιες εγκαταστάσεις, και από εκεί γινόταν η επεξεργασία των στοιχείων και ο συντονισμός μεταξύ των παρακολουθήσεων της ΕΕΠ και των παρακολουθήσεων του Predator. Όταν αυτή η υπηρεσία είναι τελείως αδιαφανής, έκανε αναθέσεις στις εταιρείες του κυρίου Λαβράνου, οι οποίες θα έπρεπε να είναι κανονικά υπό εξέταση, αλλά όπως βλέπετε η κυβέρνηση και δυστυχώς και η δικαιοσύνη δεν έχουν καλέσει μέχρι τώρα τον Μπίτσιο και τον Λαβράνο να καταθέσουν ούτε καν στην Εξεταστική Επιτροπή. Μόνο σήμερα και μετά από τόσο θόρυβο, τόσες παρεμβάσεις κτλ., αποφάσισε η μειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής, όπως έχει το δικαίωμα, να καλέσει τον Μπίτσιο και τον Λαβράνο να καταθέσουν. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει προφανής προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για αυτό. Κύριε Κούλογλου, να σας ρωτήσω κάτι, μια γρήγορη εκτίμηση δική σας και να σας απελευθερώσω βέβαια μετά. Πείτε μου, γιατί μπορεί να παρακολουθούν 30 πολίτες, 30 πολιτικούς ή συζύγους πολιτικών και γιατί, αφού υπάρχει παραδοχή της παράνομης διαδικασίας από το Predator, δεν βλέπουμε τη διάθεση να θέλουν και η ίδια η κυβέρνηση να μάθει. Δημοσίως το λέω αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν φαίνεται η παραδοχή δημοσίως από την κυβέρνηση να μάθει. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι δύο θέματα. Πράγματι, η κυβέρνηση και οι περισσότεροι υπουργοί, αυτούς που ανακοινώθηκαν ότι παρακολουθούνται, δεν θέλουν να μάθουν. Και δεν θέλουν να μάθουν για προφανείς πολιτικούς λόγους, γιατί αν ανοίξουν το στόμα τους θα γίνει χαλασμός στην κυβέρνηση. Τώρα, ως προς τις παρακολουθήσεις ενός ζευγαριού, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτές οι παρακολουθήσεις από το Predator και ενδεχομένως από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα, αν αυτούς
τους 33 ή κάποιους από αυτούς, όπως τον Κουκάκη παραδείγματος χάρη ή τον Ανδρουλάκη, τους παρακολουθούσε και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τους παρακολουθούσε το Predator. Λοιπόν, αυτές οι παρακολουθήσεις δεν γίνονται στον ίδιο χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινάμε πρώτα και παρακολουθούμε τη γυναίκα, παραδείγματος χάρη, ή τον άντρα. Και από εκεί βρίσκουμε κάποια στοιχεία και στη συνέχεια επεκτείνουμε την έρευνα, εάν νομίζουμε ότι μέσα από την διπλή παρακολούθηση θα προκύψουν παραπάνω στοιχεία. Δεν είναι ότι την ίδια ώρα, θα μπορούσε να γίνει και την ίδια ώρα, αλλά κανονικά, δεν γίνεται και την ίδια ώρα. Αυτό έγινε σε βάθος χρόνου. Έγινε σε βάθος χρόνου, ανάλογα, ξέρετε, καμιά φορά αλλάζει ο άνθρωπος το κινητό του, επομένως δεν περνάει σίγουρα το κακόβουλο λογισμικό και στο επόμενο κινητό κτλ. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό το ερώτημα που μου θέτετε. Και κατά τα άλλα, θα πρέπει οι ίδιοι και η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν βγήκαν τα στοιχεία, τα ονόματα από το ντοκουμέντο, τα τρία ονόματα, δεν είπε, δεν διέψευσε ότι υπάρχουν. Είπε ότι αυτά πρέπει να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχεται, ή άλλωστε θα έλεγε ότι είναι ψυχοφάντης κτλ. Είναι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, όλα αυτά κτλ. Και μετά είπε, τώρα πιστεύετε ότι ο κ. Μητσοτάκης με τόσα πράγματα στο κεφάλι του θα το έκανε αυτό? Ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά πέρα από τον κ. Μητσοτάκη υπήρχε ο κ. Δημητριάδης. Υπήρχε ο κ. Κοντολίου. Δεν ανέφερε για την κυβέρνηση ότι παρακολουθούσε. Είναι μια έμεση παραδοχή ότι κάποιο κέντρο υπήρχε, και αυτό άλλωστε ξέρετε, δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση. Έχουμε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν μιλήσει για ένα κυβερνητικό κέντρο, το οποίο παρακολουθούσε διάφορους υπουργούς της κυβέρνησης. Φωτογράφησαν τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος είχε κόντρα με τον Δημητριάδη, όταν ήταν υπουργός. Φωτογράφησαν, λένε ορισμένοι, τον κύριο Γεραπετρίτη. Και το καλοκαίρι η Καθημερινή, που επίσης είναι στο φιλοκυβερνητικό στρατόπεδο, έγραψε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της παρακολουθούνται ακόμα 6 ή 7 πολιτικοί. Και θεωρώ ότι λόγω και της οικογενειακής προϊστορίας του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έπεσε, η κυβέρνηση του Μπαμπά έπεσε από εσωκομματικό αντίπαλο, από τον κύριο Σαμαρά, θεωρώ ότι αυτό έχει τραυματίσει και τον ιό τόσο, ώστε οι παρακολουθήσεις αφορούσαν βασικά τα πρόσωπα τα οποία θεωρούσε ότι μπορούν να τον υπονομεύσουν ή να διεκδικήσουν την αρχηγία κτλ. Ή να του ρίξουν την κυβέρνηση, παρά την αντιπολίτευση. Φυσικά και την αντιπολίτευση, όπως γνωρίζουμε με την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Σπίρτσι, προσπάθησε ή παρακολούθησε. Και επίσης ξέρουμε ότι έκανε το ίδιο με τον κύριο Ανδρουλάκη. Για ποιο λόγο? Κανένα λόγο εθνικής ασφάλειας. Καμία Αρμενία, καμία Ουκρανία. Για ποιο λόγο που λέτε? Ενδιαφέρθηκε για τις σχέσεις του Ανδρουλάκη με την Κίνα. Αυτά που διέρευνε η κυβέρνηση είναι πραγματικά γελιότητες. Θέλανε να μάθουν στοιχεία από την προσωπική ζωή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να διοχετεύσουν στα φιλικά μέσα και να επηρεάσουν την προεκλογική εκστρατεία του ίδιου και το αποτέλεσμα της προεδρικής εκλογής του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι η παρακολούθηση αρχίζει όταν ξεκινάει η προεκλογική περίοδος του ΠΑΣΟΚ και τελειώνει αμέσως μόλις εκλέγεται ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή εξέλιπαν οι εθνικοί λόγοι. Και γιατί οι εθνικοί λόγοι ταυτίζονται με τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ? Τώρα σοβαρά είναι πράγματα αυτά. Αυτά βλέπουν οι ξένοι, πραγματικά σας λέω. Και αυτές τις δικαιολογίες ακούνε. Και πραγματικά, ας πούμε, γελάνε και εξοργίζονται. Την αλήθεια θα τη μάθουμε από την Ευρώπη για το τι συνέβαινε εδώ. Ορίστε. Λέω, αναφερθήκατε και στο πόρισμα και ήταν το περιληπτικό κομμάτι του. Λέω, θα μάθουμε την αλήθεια από την Ευρώπη ευκολότερα από ότι θα τη μάθουμε μέσα από τη χώρα. Δυστυχώς,
όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, είτε πρόκειται για την Siemens, είτε πρόκειται για την Novartis, είτε πρόκειται για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δυστυχώς τα μαθαίνουμε απ' έξω. Και απ' έξω δρούν καταλυτικά, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ανεξάρτητα μέσα, ανεξάρτητοι θεσμοί στην Ελλάδα για να τα αναδείξουν. Ο Κουκάκης είχε διαπιστωθεί ότι παρακολουθεί το εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθεί το ένας δημοσιογράφος. Αυτό στην Ευρώπη αποτελεί μεγάλο αμάρτημα. Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα είχε περάσει στα μαλακά. Και η ιστορία ξεκινάει πώς. Απ' έξω ξεκινάει. Όταν ο Ανδρουλάκης σε μια μάλλον ρουτίνας εξέταση του κινητού του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το έκανα και εγώ. Δηλαδή, πήγε έδωσε το κινητό του. Το έχετε συζητήσει μαζί αυτό, την ιστορία με τον Ανδρουλάκη, την έχετε συζητήσει εσείς, όπως έχετε βρεθεί δηλαδή? Ασφαλώς την έχω συζητήσει, μαζί ταξιδεύουμε, μαζί μιλάμε, έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, συναδελφικές σχέσεις και βεβαίως το... από τη στιγμή που ήρθε και κατέθεσε στην ΠΕΚΑ, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε ήδη, γι' αυτό στην Αθήνα δεν είχε τίποτα. Κατέθεσε στην ΠΕΚΑ, φυσικά τον ήρθαμε σε πρόσωπο με πρόσωπο, του υποβάλαμε ερωτήσεις. Είναι αρκετά σαφή. Σε ανθρώπινο επίπεδο πώς το σχολιάζει, σε ανθρώπινο επίπεδο πώς το σχολιάζει, έτσι που βρέθηκε στο μάτι αυτό του κυκλώνα? Κοιτάξτε, οποιοδήποτε άνθρωπος που έγινε προσπάθεια διείσδυση στα προσωπικά του ζητήματα και στο κινητό του τηλέφωνο, δηλαδή ελέγχου στην πραγματικότητα της προσωπικής του ζωής, είναι εξοργισμένος. Και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί παρά να είναι εξοργισμένος βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση. Μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία απόψε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ. Ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να σας σημειώσω. Ότι εμένα δεν με ευχαριστούν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Μπορεί να στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης και να αποδυναμώνουν την κυβέρνηση με την οποία δεν είμαι. Αλλά από την άλλη τη μεριά το κακό που έχουν κάνει στη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συγκαταλεγόμαστε σιγά σιγά μαζί με την Ουκρανία και με την Ουγγαρία, με συγχωρείτε, και την Πολωνία. Ναι. Δεν είναι καλή η εικόνα της χώρας. Μας φάγαμε, όπως γνωρίζετε, πολύ μεγάλα χαστούκια και δυσφήμιση. Χαμηλή δείκτες δημοκρατίας, λέτε. Χαμηλή δείκτες δημοκρατίας. Όταν χρεοκόπησε η χώρα. Μάλιστα. Μετά σιγά σιγά η εικόνα φτιάχτηκε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο το 2015 η καλή υποδοχή που δόθηκε στους πρόσφυγες και τα λοιπά, λίγο η αποκατάσταση της κανονικότητας και της ομαλότητας με τις επόμενες κυβερνήσεις, φτιάχτηκε η εικόνα. Τώρα η εικόνα, μια οι παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, μια ο συρκτικός έλεγχος των μέσων ενημέρωσης και η λίστα Πέτσα, μια η λογοκρισία που υπάρχει σε μέσα ενημέρωσης και η κατάρρευση της θέσης μας στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε φτάσει στην 108η θέση, τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις χώρες. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κακό στη χώρα. Και αυτό το κακό θα εκφραστεί και στην οικονομία μας. Θα εκφραστεί και στον τουρισμό μας, θα εκφραστεί και στον τρόπο που θα μας δώσουν τα κονδύλια την επόμενη μέρα. Για να μην σας πω ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αρχίζει και τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση η λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, θα αρχίσουν και οι οικονομικές κυρώσεις, όπως έχουν ξεκινήσει εναντίον της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και των ακροδεξιών κυβερνήσεων. Άρα πρέπει να μας λυπεί όλους αυτό. Εμένα τουλάχιστον δεν μου προκαλεί ευχαρίστηση. Θα προτιμούσα να υπάρχει ένας αντίπαλος τίμιος απέναντι με τον οποίο να μπορέσει κανείς να κάνει πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά όχι αντιπαράθεση με χωριούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούλογλου.